Με παράτησε η Κάρια! 2 χρόνια μαζί, παιδιά μου, και αυτή δεν σεβάστηκε τίποτα. Σε ένα δευτερόλεπτο τα κατέστρεψε όλα! Αλλά θα τη δείξω εγώ! Θα δει τι θα πάθει! Καλώς ορίσατε στο Walk Your Ex! Ένα παιχνίδι στο οποίο δέρνεις την πρώην σου! Και θα πείτε με Κασάιμπερ, τι εννοείς δέρνεις την πρώην σου? Άσε με να σου πω εγώ, φίλε Βιούρ, άσε με! Τώρα θα πάρουμε εκδίκηση για όλες τις κάρχες που μας κάνουν δύσκολα όλα μας τα χρόνια. What? Έχεις εδώ πέρα αυτό το τυπάκο, έτσι. Αυτός ο τυπάκος είναι ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης τα είχε με την Λίζα εδώ πέρα για πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Η Λίζα όμως, επειδή είναι καλό τσουλάκι, το χώρισε και τάφτιαξε με έναν άλλον. Τάφτιαξε πέρα με ένα φουσκωτό με μουσια εκεί πέρα και τατουάζ που το έδωσε μια παραλία στη Μύκονο και στη Βάρο. Ταυτόχρονα. Οπότε παίχτηκε το σκηνικό που ο Σωτήρης είδε τα μηνύματα εδώ πέρα της Λίζας με τον άλλον, της έκανε σκηνή και το τσουλάκι εδώ πέρα του είπε: α, δεν με εμπιστεύεσαι, σε χωρίζω! Και ο Σωτήρης έμεινε εδώ πέρα με αυτή τη φάση γάμο την μπουτά. Και οπότε σε αυτό το παιχνίδι έχουμε το Σωτήρη που θέλει να σπάσει το ξύλο τη Λίζα. Τι εννοείται θα σπάσει το ξύλο τη Λίζα? Λοιπόν, έχει το λάπτοπ του Σωτήρη, έτσι. Ο Σωτήρης είναι ένας πληροφορικάριος και κάθε μέρα κάθεται γράφει κώδικα. Και βλέπει μια μέρα τη Λίζα που πει: έτσι, έχουμε καιρό να βγούμε. Θες να βγούμε? Και είναι σε φάση ο Σωτήρης: για καβάντζα με θες, έτσι. Και θα πάρει το λάπτοπ του Σωτήρη. Έτσι απλά. Με τι άλλο τώρα μπορεί να δει ο Σωτήρης τη Λίζα? Ω, μια μπουνιά. Τι φάση, απλά θα ζητήσω μπουνιά. Ω, τι φάση. Άμα. Όχι. Μας δίκασε. Α, apparently μπορεί και η Λίζα να σπάσει στο ξύλο το Σωτήρη. Οπότε η ίδια ιστορία με το Σωτήρη και τη Λίζα μπορεί να γίνει με τη Λίζα και το Σωτήρη. Αν αυτό βγάζει κάποιο νόημα. Είμαστε ένα-ένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Σωτήρη, σε έχεσαι αυτή, οπότε θα την πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Θα τη χέσει εσύ. Τι φάση? Γεια. Άμα. Όχι! Α, κάτσε. Αυτή τη κατά είναι λάσπη. Τη δικάσαμε όπως και να έχει, μαλάκα. Χώμα την κάνουμε. Επίσης η Λίζα, το κουλαράκι της έχει πέσει λίγο. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε ηλικία η Λίζα. Τώρα αυτό τι είναι, α πούμε, η Λίζα θα του κάνει ένα πάρτι έκπληξη, α πούμε. Ω, τι φάση! Τι φάση! Α, ωραία. Αυτό είναι ο γκόμενο που χωρίσανε, ρε παιδί μου, σε φάση και απλά τη προσέφερε. Ω, άτυχα! Άτυχα! Bye, Λίζα, bye, στα τσακίδια! Αγαπώ αυτό το παιχνίδι, ρε. Αυτό το πιθήκι είναι ο Λίν της Λίζα. Που κατάλαβε και αυτό στην κάρχια είναι η ίδια. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο. Τώρα θα βάλουμε λίγο από τη μεριά της Λίζας. Ω, τι είναι αυτό, τι φάει. Θα του κάνει και. Όχι! Η τζάπα, η Ινδιάνα. Άμα. Brothers! Καλό, όχι, Σωτήρι μου. Δεν θέλει εκεί πέρα. Μην αγχω. Όχι, Σωτήρι. Αυτό θέλουν. Σου άξιζε, Σωτήρι μου, σου άξιζε εδώ πέρα. Οι γυναίκες είχαν σχέδιο και εσύ υπάκουσε. Παρ' όλα αυτά, εσύ ξέρει τι. Θα πα αυτό το παπούτσι και δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Αχ! Πού είσαι, ρε Λίζα! Αχ, αυτές τις γλυκίτσες κάνε εκεί πέρα. Αγκαλίτσα! Ωραία, δεν καταλαβαίνω. Έτσι με το ίδιο νόμισμα την πληρώνει! Η κοπελίτσα δίπλα του. Α, τους κάσανε μαζί. Καλά τις έκανε. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Αυτή η πολυθρόνα άραγε τι κάνει. Λοιπόν, θα του κοπελίσουμε μια πολυθρόνα στο κεφάλι. Μπυρίτσα εκεί πέρα και Παναθηναϊκός εκεί πέρα για να δει ο Σωτήρης, επειδή είναι φαν μεγάλο και. Σου άξιζε, Σωτήρη μου, σου άξιζε. Μαζί μου θα ασχολείσαι, είναι σε φάση Λίζα. Όχι με την τηλεόραση. Δεν θα ασχολείσαι ούτε μαζί μου, θα πεθάνεις. Επειδή είσαι αρχίδι μεγάλο. Α, ναι, οκ. Okay. Να τελειώνουμε, ναι, και τα τέτοια. Και τα έπιπλα. Αυτό τι είναι, πιστωτική κάρτα. Πριγκίπισσα την κάναμε. Πάρτι στα όλα όμως. Α, fuck. Γι' αυτό, Σωτήρη, δεν μοιράζουμε ποτέ. Τα πείσμα τη κάρτα με κοπέ. Εντάξει, σου άξιζε. Και σε σκότωσε κιόλα, εντάξει. Κοίτα. Λεφτά δεν είχε. Εγώ λέω να του πάρουμε ένα δώρο παρόλα αυτά τη Λίζα. Μπα και λίγο έτσι να φτιάξουμε. Α, η Λίζα του το δίνω. Ω, γάντια του box. Ωραία. Ω, όχι, όχι. Λίζα, γιατί το κάνεις αυτό? Εντάξει, ωραία. Μην πεθάνει, σε παρακαλώ πολύ, Σωτήρη μου, μην πεθάνει. Α, το γάμισε, ρε. Γιατί τον έχει κιόλα παράλληλα, τι φάση. Έχουμε αυτό το τζιμεντόλιθο. Τι είναι αυτό ακριβώ, τι γίνεται. Α, ένα μοχλό. Θα τον τραδείξω. Ωραία. Και ωραία. Κάτι στάει από πάνω. Τι φάση. Ο καχάριο μάχο. Δεν ξέρω, θυμάστε στο Star παλιά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερο, θα το θυμάστε.
την Πούκα. Που ήταν μικρά, ξέρω εγώ, μονόλεπτα διαλύματα καρτουνάκια. Που ήταν η Πούκα, ξέρω εγώ, και ο Πούκος. Και η Πούκα κυνηγούσε τον Πούκο, ξέρω εγώ, και γινόντουσαν πράγματα περίεργα. Ναι, είναι σαν και αυτό το παιχνίδι. Γαμάει. Ω, αυτό τι είναι, αυτό κάτι σαν σπαθί μου φαίνεται. Ω, αμάν. Του γα. Όσε το κοτόπνο. Εδώ πέρα ο Σωτήρης έζησε. Το κεφάλι του έζησε για να πει την ιστορία στις επόμενες γενιές. Για κανένας ποτέ να μην μπλέξει με τη Λίζα. Εγώ λέω όμως να συμφιλειωθούμε και να της δώσουμε ένα κουτί σοκολατάκι. Επειδή έτσι εξηγούνται ωραία. Χεχε. Σου την έφερε ο Σωτήρης. Πώς σου φάνηκε, Κάρια? Αυτό το Max τι είναι, θα την πατήσει ένα Max, φαντάζομαι. Ω, όχι. Ο κύριος Θανάσης. Αμάν. Σο. Ο Κυρθανάσης μαφιόζος είναι, παιδιά, να ξέρετε. Είναι από το... Ντάτ! Όχι! Ο ίδιος μας ο πατέρας! Ρε Θανάση, γιατί ξηγήθηκες έτσι? Ας πούμε αυτό το αεροπλάνο εδώ πέρα, τι μπορεί να κάνει, θα πέσει ένα αεροπλάνο? Ω! Ένα αεροπλάνο! Τέλεια! Σίγουρα δεν θα πέσει πάνω σε κάποιον άνθρωπο. Ω! Τι γλυκό! Τι σε έκανε καρδούλα! Τι να... Ω! Άντε, γεια! Πόσο φα... Αυτό το τούβλο εδώ πέρα τι κάνει? Ένα χέρι μαζί το τούβλο. Ένα τε... Ω, τι φάση θα το χτίσει, ας πούμε, ρε παιδί? Είναι κάποιο είδους sex game που μπορεί να κάνω? Όχι, θα χτίσει ένα τείχος ώστε να μην καταφέρουν να ενωθούν ποτέ. Τέλεια. Και έχει μια τρύπα εδώ πέρα. Έτσι, κάρφος έτσι το. Έκανες κάτι πολύ χειρότερο. Δεν το πέτσε. Παιδιά, χαμένο, ούτε σαν mini animations, ρε παιδί μου, ανάμεσα από πρόγραμμα. Και αυτό το κούνι τώρα τύπο, πω αμάν, αμάν, είναι κι εγώ βαστιλέτο. Θα τον γαμίσει τον Σωτήρη μας η Λίζα. Ω, χαμάν, Σωτήρη μου, τι σου μένει? Ω, ω, ωραία. Τι φας? Οκ. Άντε τον θέλει να φέντρα τώρα η Λίζα εδώ πέρα. Και έφυγε για πάντα, ρε παιδί μου. Never do, ω, τι φα. Ω, καινούργια ντουλάπα με πέρα. Παπουτσάκια θες, Λίζα? Παπουτσάκια εδώ πέρα. Ποιο θες, το πράσινο το κύριο? Όχι! Όχι, είναι ακριβά! Σωτήρης ο ίδιος το γόνασε σε αυτά τα παπούτσια! Δεν αξίζει! Φίλε, της άξιζε αυτή η μοίρα! Της άξιζε! Χωρίς γκόμενο μπορεί να δέξει, χωρίς παπούτσια η Λίζα δεν μπορεί να δέξει. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το Walk Your Ex. Πάρα πολύ ευχάριστο παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι χαλαρό, ρε παιδί μου, είναι και δωρεάν. Μπορείτε να το παίξω το καθένα σας, ξέρω. Αν θέλετε εκτονωθείτε, ρε παιδί μου, επειδή χωρίσατε πρόσφατα. Ήμουν ο Mega Cyber, μην ξεχάσετε να πατήσετε καμπανάκι για περισσότερα βίντεο, like στο βίντεο, social media στην περιγραφή. Και τώρα που ηρέμησε η ψυχούλα μου, πάω να πιω για να ξεχάσω. Αντίο.